Γεια σου, γεια σου, γεια σου, γεια σου και χαρά σου. Εγώ είμαι η Λιμόνη με το καφεδάκι μου εδώ και σήμερα θα σου δείξω κάποια πάρα πολύ ωραία πραγματάκια που μου γάλλωσε η φίλη μου η Ειρήνη. Σας έχω πει ότι με τις φίλες μου ανταλλάζουμε κρατικά, παπούτσια, ρούχα, τα πάντα. Οπότε είναι σούπερ τέλειο και για... Δεν μου αρέσουν τα second hand πραγματάκια γενικότερα και σε ρούχα και αυτά. Ειδικά μα ξέρω και ποιος τα έχει φορέσει, οπότε ξέρω ότι είναι σε καλή κατάσταση, είναι καθαρός και το λοιπά, έτσι. Λοιπόν, καλά και πάλι τα πλέον από το παρενό second hand. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Βρέθηκα με τη φίλη μου την Ελένη, η οποία ταινία μου έδωσε, εντάξει. Μπορώ να σας πω, έπαθα πλάκα. Και ξεκινάμε με κάποια ρουχαλάκια. Αυτό θα μου έδωσε και αυτό το σκουλαρίκι που φοράω τώρα, που μοιάζουμε χειροποίητα. Ξέρω να τα έφτιαξε μόνη της, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφα και πολύ καλοκαιρινά. Λοιπόν, μου έδωσε αξεσουάρ, ρούχα, μαλλιά, τα πάντα όλα. Ξεκινάμε με αυτό εδώ. Δεν ξέρω αν είναι μαλλιό ή τοπάκι. Νομίζω μπορείς να το φορέσεις και σε μαλλιό και σε τοπάκι. Από H&M. Είναι υπέροχο χρώμα. Εγώ θα μαλλιώ το φοράω. Πάρα πολύ ωραίο. Έχει ύφασμα μαλλιό, η αλήθεια είναι. Είναι σαν μαλλιό, ρε παιδί μου. Ελένη, πες μου αν είναι μαλλιό ή τοπάκι. Ό,τι και να είναι τέλειο. Το ύφασμα κάνει λίγο μαλλιό και δεν διαφανίζει, οπότε δεν έχω και τέτοιο χρώμα μαλλιό και πάντα είσαι για ένα γαλάζιο μπλε. Θα το φοράω σαν μαλλιό. Λοιπόν, αυτό εδώ το φορεματάκι, το οποίο μπορείς να το βάλεις και σαν μπλουζίτσα. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό, ριγέν. Είναι με ένα λόγο έξω. Είναι είτε μίνι φορεματάκι, αυτά τα πολύ κοντά, εγώ βάζω ένα σορτσάκι από μέσα και τα φοράω. Είτε μπορείς να το βάλεις σαν μπλουζάκι με ένα άσπρο παντελόνι κολλητό, ξέρω εγώ, τζινάκι. Αλλά εγώ μάλλον θα το φοράω σαν φορεματάκι. Φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Μπορεί να το βάλω και στο ταξίδι με ένα σουρτσάκι, μήπως φυσάει στο πλοίο. Γιατί σε μία εβδομάδα φεύγουμε, πάμε Έλληνα. Εσείς βέβαια μπορεί να το έχετε δει το βίντεο, να το δείτε όταν είμαστε ήδη Έλληνα. Συνεχίζουμε με ένα σουρτσάκι. Έτσι που πάρα πολύ ωραίο. Με αυτή τη τσαχπινιά τη δαντερίτσα από κάτω. Πάρα πολύ όμορφο. Πουά, εντυπωσιακό. Για κάθε μέρα με ένα φανελάκι, με ένα μαύρο ή άσπρο φανελάκι, είναι σούπερ. Λοιπόν, το περνάω λίγο γρήγορα, γιατί η κάμερα αυτή δεν θέλει πολλά πολλά, είναι καινούρια. Λοιπόν, αυτό που έπαθα πλάκα πραγματικά και το ερωτεύτηκα, είναι αυτό το μαύρο φόρεμα. Είναι ακριβώς το στυλ μου. Όχι ότι τα άλλα δεν είναι, αλλά αυτό φωνάζει από χιλιόμετρα δικό μου. Είναι ένα μαύρο φορεματάκι λουλουδένιο, φλωράλ, όπως τα λέω εγώ, το οποίο είναι και αυτό κουντούλι, αλλά καθόλου δεν με πειράζει, το οποίο αυτό έχει και άνοιγμα εδώ πέρα, που είναι από τα αγαπημένα μου πράγματα, θα το δείτε σίγουρα να το φοράω στις διακοπές σε κάποιο vlog, και κάτω κάνει έτσι αυτή την τραπινιά. Πραγματικά είναι πανέμορφο αυτό το φόρεμα. Σίγουρα θα το έπαιρνα και εγώ αν το είχα δει κάπου σίγουρα, γιατί οι ράντες είναι ρυθμιζόμενες. Είναι από Sigmi. Πάρα πολύ ωραία παιδιά, λέει ότι είναι extra large. Αλλά φαίνεται μια χαρά το νούμερο, δεν μου φαίνεται extra large. Νομίζω ότι θα μου κάτσει πάρα πολύ ωραία και μάλλον τελικά αυτό θα βάλω στο ταξίδι, γιατί μου αρέσει πιο πολύ το άλλο. Σας λέω, είναι εντελώς το στυλ μου, ένα μαύρο φλωράλ λουδάκι, μια ζυγάρι χαριτωμένο κτλ. Που έχει και τη τσοχπινιά, κάνει κάτω και αυτό. Μπορείς να το βάλεις με αθλητικά, μπορείς να το βάλεις με... τα πάντα. Με πετζιλάκι, με πλατφόρμα, με αθλητικό, με ίσιο, χαμηλό αυτό. Λένε ευχαριστώ, δηλαδή και να σου πω αυτή τη φορά. Και τις άλλες φορές τα φόρεσα και τα χάρηκα. Αλλά αυτή τη φορά είναι όλα και ένα και ένα. Εν τω μεταξύ, έχω ψηλοφτιάξει την βαλίτσα για τις διακοπές, αλλά και πρέπει να βγάλω τίποτα για να βάλω μέσα αυτά, γιατί είμαι σίγουρη θα τα πάρω. Άλλο ένα πολύ ωραίο έτσι χαλαρό φορεματάκι. Δυνάκι. Αυτό θα μου άρεσε έτσι για παραλία ή για έναν πρωινό περίπατο με αθλητικούλι. Είναι τζιν ριγέ, αλλά δεν είναι το τζιν το ύφασμα, είναι ψιλολεπτούλι, δηλαδή είναι ύφασμα, δεν είναι τζιν. Να σκάς, μισό. Λοιπόν, σας έδειχνα αυτό το τέλειο φορεματάκι, ότι πρέπει για παραλία ή μια χαλαρή βουρτίτσα. Έτσι σαν τζινάκι ριγέ, πάρα πολύ ωραίο, basic. Νομίζω πάει και αυτό με όλα, με αθλητικά, με σανδάλια, με πλατφόρμα. Πολύ πολύ ωραίο και αυτό σίγουρα θα το πάρω μαζί, γιατί είναι πάρα πολύ ευκολοφόρητο. Λοιπόν, έχουμε τώρα ένα μαλλιό.
Αυτό είναι σίγουρα μέλλον, εντάξει. Πάρα πολύ ωραίο, χαρώμαι και αυτό, δεν είναι μπροστά. Είναι ριγέ, μπλε με άσπρο. Και αυτό θα το πάρω εννοείται. Πολύ πολύ ωραίο μανιδάκι. Και δεν έχω έτσι άλλο τρεις τράπεζες, οπότε μια χαρά. Μετά έχουμε αυτό εδώ το μπλουζάκι, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ, απλά μου φαίνεται λίγο μεγάλο. Θα το δούμε όμως, δεν ξέρω, δεν γράφει νούμερο. Ναι, μου αρέσει πολύ. Καθίστε γιατί θα είναι δύσκολο, γιατί το μάτι σας μόνο. Δεν το είχα κλείσει καλά και μου έφυγε. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ, ελπίζω να μου κάνει. Μου φαίνεται λίγο μεγάλο της χώρας, θα το δοκιμάσω. Γιατί είναι τέλειο, πραγματικά. Είναι αγαπημένο στυλ του Μιλιτέρ. Το ύφασμα είναι ωραίο, είναι δροσερό. Μπορείτε να καταλάβετε, δεν είναι ακριβώς ύφασμα, είναι αυτό το ψηλό μαγιουδέ, ας πούμε, το ύφασμα. Πάρα πολύ ωραίο, ελπίζω να μου κάνει μόνο, γιατί είναι τέλειο. Μετά έχουμε άλλο ένα τέλειο φόρεμα. Αυτό εδώ, καθίστε να βρω πως είναι, όχι έτσι είναι. Είναι χειμωνιάτικο, είναι πιο χοντρό το ύφασμα. Έχει αυτά εδώ τα τούλια. Έχει πολύ ωραίο το κολλητέ. Είναι κολλητούλι και πίσω είναι η πλάτη έξω. Και έχει και ένα πιο γλου. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Το νούμερο φαίνεται πάρα πολύ καλό. Δεν διαφανεί, είναι λευκό και νομίζω λευκό χειμωνιάτικο άλλο ένα έχω, δεν έχω πολλά. Πάρα πολύ ωραίο φορεματάκι και αυτό. Σίγουρα για χειμώνα είναι ό,τι πρέπει. Λοιπόν, και τώρα πάμε σε ένα ζευγάρι παιδιάκια. Λοιπόν, είναι χαμηλά και αυτά και ευκολοφόρετα. Μου είχε δώσει και κάτι άλλο που τα έχω λιώσει. Πάρα πολύ ωραία, λευκά, σαν δερμάτινα, λευκά με καφέ. Και έχουν έτσι ρησιδίτσα και έχουν λίγο τα κουνάκια από κάτω, σούπερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πολύ όμορφα είναι και πολύ βολικά φαίνονται. Λοιπόν, ωραία, και αυτά μάλλον θα τα πάρω μαζί μου. Καθώς είναι λευκά και πάνε με πάρα πολλά και γενικά ένα ζευγάρι λευκά πέδιλα χρειάζονται. Λευκό δεν ξέρω να μου τα ξέρω. Όχι, έχω ένα πλατφόρμα στις χέρες, όχι έτσι χρά. Πάρα πολύ ωραία και αυτά. Λοιπόν, πόσες φορές έχω πει πάρα πολύ ωραία, μετρήστε και κερδίστε. Λοιπόν, και τώρα πάμε στο καλύτερο πάρτι για μένα. Άρχισε σου έρθει και λειτουργικά που μου έδωσε. Γενικά τα λεφτά που έδωσε πάρα πολύ περιοδικό για το τέξι. Σε ανταλλαγές και τα λοιπά και πολύ χαρούμενο είναι. Γιατί ξέρετε τη λατρεία που έχω μέσα και καλύτερα το πιο θα μου αρέσει. Ναι. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πιο όμορφο που είναι αυτό φυσικά το καθρεφτάκι. Το συγκρόμι είχε βγάλει μια σειρά με τα Care Bears, τα αρκουδάκια της αγάπης, δεν ξέρω αν τα βλέπατε παλιά. Εγώ τα έβλεπα με νιωδός και έχει βγάλει κάποια πραγματάκια τα οποία ήθελα και εγώ να αγοράσω. Βασικά ήθελα να αγοράσω όλη τη συλλογή, αλλά τέλος πάνω κρατήθηκα, δεν πήρα κάτι. Και μου έδωσε η Ελένη, δες και το ξέρε. Αυτό εδώ το γουνινό που είναι καθρεφτάκι, θα το πάρω και αυτό στις διακοπές. Αυτό είναι πολύ ωραίο και για φωτογραφίες θα το μου δείξει να βγάλει, μου αρέσει πάρα πολύ. Μετά μου έδωσε δύο ρουζάκια τα οποία είναι και καινούργια τελείως. Θα το δοκιμάσουμε στο μακιγιάζ. Είναι δηλαδή όπως με το αυτό, δεν τα έχει κανένα χρησιμοποιήσει. Αυτό εδώ μπορεί να κάνει και για bronzer γιατί είναι έτσι σκούρο. Εντάξει, το packaging είναι όλα τα λεφτά, απλά όλα τα λεφτά. Και ένα έτσι δερμάκι πιο καλοκαιρινό, το άλλο ήταν λίγο πιο χειμωνιάτικο, αυτό είναι πιο καλοκαιρινό. Το οποίο είναι δερμάκι, πάρα πολύ ωραίο. Έχει εδώ το αυτό και κλείνει έτσι. Πάρα πολύ όμορφο και αυτό. Συνεχίζουμε, μου έχει δώσει κάποιες κόλλες, επειδή ξέρει ότι βάζω έτσι. Νιχάκια, ευχαριστώ πολύ που το σκέφτηκες. Έχει μαζέψει κάποιες φορές και μου έχει δώσει. Μου έχει δώσει ένα μανό το οποίο και αυτό καινούργιο φαίνεται από Golden Rose, μια πολύ ωραία έτσι. Μοιάζει λίγο με αυτή. Απόχρωση, κάπως nude, πάρα πολύ ωραία.
και ένα από Racing, η οποία ξέρω ότι έχει πολύ καλά μανούρα και επαγγελματικά, το οποίο είναι ένα πορτοκαλί έτσι πολύ καλοκαιρινό και φθινοπορεινό, θα πω. Με μαύρες μανούρες θα πηγαίνει πολύ ωραία. Έχω ένα αντίστοιχο και από Κατρίς, αλλά θα κρατήσω αυτό και θα το δώσω της Κατρίς, δεν χρειάζομαι 50 τα ίδια. Κάποια σκουλαρικάκια, τα οποία εγώ φοράω. Θα δείτε, καθίστε. Να σας δείξω. Μισό. Λοιπόν, σας έδειχνα και αυτό το υπέροχο ροδακίνι, βέλικο και ροζάκι, το οποίο εντάξει τα packaging είναι τρελά, είναι λατρεία. Πάρα πολύ όμορφα και μέσα οι καρδούλες που λένε κέρδες. Ενώ είμαι να ξέρεις με αυτά και με το καθαριστάκι από τα πλάκα. Α, τα σκουλαρίκια το έβαλα το ένα, είναι αυτό στη μύτη, το γκρικάκι. Δεν είχα να σου πω την αλήθεια. Το είχα χάσει και τα άλλα είναι κάποια από αυτά που μπαίνουν έτσι, που εγώ τα φοράω αυτά. Αλλά συνήθως επειδή δεν κουμπώνουν καλά, τα ψιλοχάνω. Αλλά, anyway, μια χαρά μέχρι να το χάσω, είναι πάρα πολύ ωραία. Παίρνω και εγώ καμιά φορά και φοράω, μου αρέσουν. Επίσης μου έδωσε δύο πολύ όμορφα eyeliner σε φοβερές αποχρώσεις. Ένα μοβ λιλά. Τώρα είχα κάνει face watch, παιδιά, και δεν έφυγαν με τίποτα, σκεφτείτε. Να σας κάνω τώρα, αλλά ελπίζω να φύγουν, γιατί είναι πολύ σταθερά και αυτό και το κραγιόν. Εντάξει, δείτε και εδώ πέρα. Είναι σοκ. Είναι αυτό ένα το μοβ και γράφει τέλεια και είναι και πάρα πολύ σταθερό, διάβροχο τα πάντα. Πανέμορφο. Και μου έχει, αφού σκεφτείτε, δεν θέλω να πετάξω όλες τις θήκες τους, είναι υπέροχες. Και ένα πολύ ωραίο πράσινο. Αυτό εδώ. Γενικά μου αρέσουν πολύ τα καλλιτικά τη Ingram. Έχουν πολύ καλή διάρκεια και απόδοση. Και το packaging εντάξει είναι σοκ. Σοκ. Τέλεια και αυτά. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Επίσης από τη σειρά με τρακουδάκια μου έδωσε ένα τέλειο κραγιονάκι. Θα το βάλω κιόλας. Πολύ καλοκαιρινό. Έτσι πίτσιν, άρα πολύ ωραίο. Θέλει βέβαια λίγο πιο σκούρο περίγραμμα νομίζω, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Και έχουμε τρία κρυγινάκια από Avon, από τη σειρά Power Stay που είναι τα σταθερά. Ένα έτσι που μοιάζει λίγο νομίζω με αυτό που φοράω. Πιο ανοιχτό, πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ όμορφο. Είναι αυτό εδώ παιδιά, όταν στεγνώσει και αυτό, δεν πάει πουθενά. Οπότε θα το βγάλω αμέσως. Γιατί άμα στεγνώσει μετά δεν μετακινείται. Μετά έχουμε ένα φραουλί καρπουζί, πολύ καλοκαιρινό. Αυτό θα το πάρω σίγουρα στις διακοπές, μάλλον και το άλλο που σας έδειξα πριν. Είναι, αυτά εδώ τα έκανα χθες και δεν φεύγουν. Πάρα πολύ ωραίο. Και μου αρέσει πολύ και το packaging. Και λέει ότι είναι 16 ώρες. Ναι, είναι πάρα πολύ σταθερό. Μπορώ να σας το βεβαιώσω κι εγώ. Ζώνω και στο πάνω. Μυρίζει και ωραίο αυτό. Μυρίζει σαν φράουλα. Αυτό σίγουρα θα το πάρω μαζί μου. Και αυτό σίγουρα θα το πάρω μαζί στις διακοπές. Θα έρθει εννοείται και ένα σεσέρ διακοπών που δεν ξέρω τι είναι πριν το πάρω φέτος. Πάρα πολύ κριτικό και έχω πάθει σοκ. Δεν ξέρω τι είναι πριν το πάρω. Λοιπόν, και τελειώνουμε με άλλο ένα το οποίο είναι και αυτό έτσι κοκκινάκι. Λίγο πιο σκούρο όμως. Είναι το λίγο πιο αξένα θα πάρω από τα δύο. Εδώ. Νομίζω ότι ναι, ωραίο είναι και αυτό. Είναι πιο ψυχρό, τώρα είναι πιο θερμό λίγο. Πολύ ωραία και αυτά. Δεν ξέρω ποιο από τα δύο να πάρω, πείτε μου κι εσείς. Αυτό είναι λίγο πιο βυσσινή σκούρο, αυτό είναι λίγο πιο θερμό. Πολύ ωραία και τα δύο. Και τελειώνουμε με τα σκουλαρίκια αυτά, αυτά και άλλα δύο ζευγάρια έτσι πολύ καλοκαιρινά. Έχουμε αυτά που φαίνονται πραγματικά σε χειροποίητα και είναι πάρα πολύ ωραία. Λένε να τα φτιάχνεις μόνο σου, μπράβο σου. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Αυτά τα κοραλί καφέ έτσι. Θα τα πάρω και αυτά στις διακοπές γιατί είναι πολύ καλοκαιρινά και έχουν σαν πετρούλες. Έτσι. Για να το βλέπετε. Και κάτι λευκά με γαλάζιο. Το οποίο και αυτά είναι πανέμορφα. Λοιπόν. Σας ευχαριστώ που πάρα πολύ δεν έχω λόγια αλήθεια, δηλαδή τρελάθηκα μόλις άνοιξα και είδα όλα αυτά τα ωραία ρουχαλάκια και τα κριτικά, έπαθα σοκ.
Σε ευχαριστώ πάρα 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 πολύ, αλήθεια. Είναι όλα τέλεια, θα τα φορέσω όλα, θα τα βλέπεις και στις διακοπές και σας τα πιο πολλά θα τα πάρετε μαζί μου. Ελπίζω να σου άρεσαν και αυτά που σου έδωσα και να το ευχαριστηθείς. Αυτά, φιλιά πολλά, σας αγαπώ, σας φιλώ, κάντε ένα like, μια εγγραφή και μην ξεχνάτε κι εσείς, αν έχετε φίλες σας που να έχετε έτσι παρόμοιο γούστο, σωματότυπο κτλ. Να ανταλλάσσετε για να μην πηγαίνουν χαμένα και να έχουν αξία και τα ρούχα και να μην χαλάτε κι εσείς τα χρήματά σας σε άσκοπες αγορές και να μπορείτε να ανανεώσετε έτσι εύκολα και γρήγορα την καρτερόπα σας. Αυτά, φιλιά πολλά, σας χαιρετώ, σας αγαπώ, σας φιλώ, γεια σας! Λοιπόν, ξέχασα να σας δείξω, να δώσω και αυτά εδώ, το οποίο στην αρχή δεν κατάλαβα τι είναι, το οποίο είναι και μισθό. Δεν ξέρω. Θα το ανοίξω. Λοιπόν, α, είναι και το φρύδι. Α, τώρα κατάλαβα. Λοιπόν, είναι ένα. Αυτά εδώ, τέλειο. Το βάζεις έτσι. Βρίσκεις το σήμα που θες, δεν είναι το δικό μου αυτό. Έχει. Καθίστε λίγο για να καταλάβω τώρα πώς γίνεται. Αυτό μπαίνει εδώ. Καλά, εντάξει. Το έχουν κάνει. Και αυτό μάλλον μπαίνει κάπως. Έτσι. Και το βάζεις έτσι. Για να στο κρατάει και να σου. Να μπορείς να κάνεις τα φρύδια σου. Μπαίνει και από εδώ, σαν μάσκαρα, παιδί μου, φανταστείτε. Εντάξει, σοκ. Τι πατέντες είναι αυτές. Το περνάς κάπως έτσι, υποθέτω. Ναι. Το σχέδιο που θες. Το βάζεις. Εντάξει, έχω πάθει σοκ. Τι έχουν σκεφτεί οι άνθρωποι. Και το προσαρμόζεις πάνω στα φρύδια σου. Εδώ και παίρνεις εδώ και το βάφεις καλά. Εντάξει, σοκ. Εντάξει, αυτό δεν χρειάζεται νομίζω. Για να δω, έχει διάφορα σχέδια. Εγώ νομίζω. Κάπου εδώ είναι. Έχει πολλά σχέδια. Ναι, νομίζω όχι. Γι' αυτό, ναι. Έχει 2-3 που μου ταιριάζουν. Τώρα θα τα βάλω χωριστά να μην τα μπερδεύω. Και έτσι. Αυτό νομίζω και αυτό. Έχω βρει δύο που νομίζω ότι είναι κοντά στα δεδομένα μου. Οπότε αυτά. Ωραία, φάση έχει. Οκ. Λοιπόν, αυτά είναι τα πραγματάκια. Αυτό δεν το βγάζω, γιατί είναι το μόνο που δεν ταιριάζει καθόλου. Άρα, και πώς βγαίνει. Ωραία, το φτιάξαμε τώρα, πώς το βγάζουμε. Δεν ξέρω. Λοιπόν, anyway, αυτά ήταν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σίγουρα θα τα χαρώ. Θα τα δεις και στο Makeup Collection και θα τα δεις και σε επόμενα μακιγιάζ. Λοιπόν, επόμενα να δοκιμάσω τα eyeliner της Ion Apollyon. Αν και τα έχω ξαναδοκιμάσει. Και τα αρκουδάκια έτσι της Ράπης. Φιλιά πολλά.